Ο Ερντογάν επισκέφθηκε το Σάββατο τη Μαρμαρίδα εν μέσω σφοδρών επικρίσεων. Ο φύλλα προσκύμενος προς τον Τούρκο πρόεδρο, εγχώριος τύπος, πίστα ως την τακτική της προβοκάτσιας, διακινεί δημοσιεύματα για ένα 43χρονο Τούρκο, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά, όπως αναφέρει ο τουρκικός τύπος, από την ελληνική πλευρά στα σύνορα του Εύρου. Κατηγορηματική διάψευση για το περιστατικό δίνει η χώρα μας. Η τουρκική προπαγάνδα ανέλαβε ξανά δράση, αυτή τη φορά εκμεταλλευόμενη το θάνατο από πυροβολισμό ενός 42χρονου Τούρκου πολίτη στις τουρκικές όχθες στον ποταμό Εύρο. Την ώρα που ο Ταγί Περντογάν δέχεται βολές για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Τουρκία και σπέβδει να μοιράσει τσάι στους πυρόκλητους της Μαρμαρίδας για να τους κατευνάσει, τουρκικά site φύλλα προσκύμενα προς την κυβέρνηση με τίτλους όπως «Σκοτώθηκε από ελληνικά πυρά και πυροβολήθηκε στο πρόσωπο από Έλληνες», προσπαθούν να αποδώσουν το θάνατο του 42χρονου σε δύο άντρες με πολιτικά που βρίσκονταν στην ελληνική πλευρά του ποταμού. Η Άγκυρα κατέθεσε διάβημα στην ελληνική πρεσβεία για το περιστατικό, το οποίο και απορρίφθηκε. Η επιτετραμένη στην Άγκυρα κατόπιν σχετικών οδηγιών, απαντώντας σε σχετικό έκτακτο διάβημα στο οποίο κλήθηκε νωρίτερα σήμερα στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, απέρριψε στο σύνολό τους τις τουρκικές αιτιάσεις σχετικά με φερόμενο περιστατικό στον Εύρο. Επεσήμανε στην τουρκική πλευρά την υποχρέωση της τελευταίας να φυλάει τα σύνορά της και να μην επιτρέπει τη δράση διακινητών και την παράνομη μετανάστευση. Οι ελληνικές αστυνομικές και στρατιωτικές αρχές που ερεύνησαν τις καταγγελίες ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπήρξε κανένας πυροβολισμός από την ελληνική πλευρά του ποταμού Εύρου. Αναμενόμενο ήταν να εκμεταλλευτεί η Τουρκία μέσω της προπαγάνδας της αυτό το θάνατο του Τούρκου πολίτη και να τα ρίξει βέβαια στην Ελλάδα. Σαφώς και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, τουλάχιστον από τη δική μας τη μεριά. Λειτουργούσαμε και λειτουργούμε κάτω από ασφαλές συνθήκες, αποτρέποντας μόνο τις μεταναστευτικές ροές. Πληροφορίες των ελληνικών αρχών αναφέρουν ότι ο 42χρονος Τούρκος είναι κάτοικος χωριού κοντά στην Αδριανούπολη και ο θάνατος του προήλθε μετά από συμπλοκή πιθανότατα με άτομα που εμπλέκονται σε διακίνηση μεταναστών. Οι διακινητές και τα κυκλώματα έχουν βαθιά τις ρίζες τους μέσα στην Τουρκία, είναι αυτοί που τους οδηγούν στο ποτάμι και από εκεί μετά τους σωθούν προς την Ελλάδα. Να σταματήσει τις προκλήσεις κάλεσε την Τουρκία ο Νίκος Δένδιας, καλώντας την Άγκυρα να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες καλής γειτονίας. Η Τουρκία οφείλει να αντιληφθεί ότι η τυχόν κλιμάκωση των προκλήσεων θα επιφέρει μεγάλο κόστος για την ίδια, τόσο διπλωματικό όσο και οικονομικό. Άλλο είναι, κατά τη γνώμη μου, το συμφέρον της τουρκικής κοινωνίας. Για τις συνθήκες κατά τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 42χρονος, διεξάγεται έρευνα από την τουρκική εισαγγελία στην Αδριανούπολη.